την απογοήτευσή του για τη στάση του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας τοπικά μέσα από τη στήριξη που παρήχε τόσο είναι ο Δεξάνθης όσο και ο πρόεδρος της Μιχάλης Πατεράκης σε συγκεκριμένο συνδυασμό κατά τις πρόσφατες δημοτικές εκλογές, εξέφρασε ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Μανώλης Φανουράκης, τονίζοντας ότι τόσες ημέρες μετά την ανακήρυξη του Μανώλη Τσέπελη, που είναι μέλος της ΝΟΔΕ, σε νέο Δήμαρχο Ξάνθης και η τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει ακόμη αποστείλει ούτε καν ένα ευχετήριο μήνυμα για τη νίκη του, αποδεικνύοντας έτσι κατά τον ίδιο τη μεροληπτική της στάση σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Ναι, μας λείπει η στάση της ΝΟΔΕ Ξάνθης. Μας λείπει το γεγονός ότι ο πρόεδρος της ουσιαστικά τη δεύτερη εβδομάδα και τελευταία Παρασκευή πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ ενός συνδυασμού και ουσιαστικά φωτογράφησε ότι αυτός ο συνδυασμός έχει και το επίσημο χρήσμα από τη Νέα Δημοκρατία, κάτι το οποίο δεν ισχύει και είναι απολύτως ψευδές. Βέβαια, ο πολιτικός πολιτισμός εκλείπει και εκλείπει γιατί ούτε η ΝΟΔΕ Ξάνθης, καταλαβαίνουμε την πικρία του κυρίου Δημαρχόπουλου, γιατί στο δελτίο του τύπου ούτε συνεχάρη του Μανώλη Τσέπελη, ούτε αποδέχτηκε τη βούληση του ξανθιώτικου λαού, αλλά ούτε η ΝΟΔΕ Ξάνθης με καμία επίσημη ανακοίνωση, ούτε ο ίδιος ο πρόεδρος με κάποιο προσωπικό τηλέφωνο στον Μανώλη Τσέπελη, δεν συνεχάρει, λες και ο Μανώλης ο Τσέπελης δεν είναι μέλος της ΝΟΔΕ Ξάνθης ή δεν είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Τέτοιες συμπεριφορές δεν πάνε την πόλη μπροστά, δυστυχώς. Εμείς τραβάμε μια νοητή γραμμή, τα αφήνουμε όλα πίσω. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι για αυτή την πόλη και όλοι μαζί πρέπει να δουλέψουμε για να δώσουμε το χαμόγελο που λείπει από όλους τους ξανθιώτες. Παράπονα και πικρία από αναμφίβολα η Γαλάζια Παράταξη και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να τα βρει μπροστά της εν ώψη των κρίσιμων εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου.